Είναι κάτι εξωπραγματικό και όταν συνομίλησα με τα παιδιά του Artville να γίνει μια βράβευση εδώ, ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος και ευτυχής που το σκεφτήκανε. Και από την αρχή, όσοι ασχολείστε με το Artville, ξέρετε ότι ήταν δίπλα στο Taekwondo. Το Taekwondo και ακόμα περισσότερο δεν είναι αυτό που έχουν καταφέρει αυτή η ομάδα της Νάουσας. Είναι ότι δεν είναι απλά αθλητισμός. Αν δεις τους αθλητές, έχουν μια στάση ζωής, μια φιλοσοφία της, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα, εξαιρετική. Δηλαδή η ίδια συμπεριφορά τους, ο ίδιος ο χαρακτήρας που χτίζουν μέσα από την ενασχόλησή τους με αυτό το άθλημα είναι εντυπωσιακή. Και τελικά ήρθε μια τεράστια επιτυχία. Άρα λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη βράβευση, γιατί όντως τα τρία παιδιά αυτά τους αξίζει κάθε βράβευση. Σε άλλες πόλεις θα άνοιγαν τις πύλες και θα γκρεμίζανε πόρτες για να περάσουν. Αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο, στο Δημοτικό Θέατρο της Νάουσας, το Artville θέλει να ευχαριστήσει, θέλει να βραβεύσει τους τρεις εντυπωσιακούς αθλητές της Νάουσας. Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν τη μοιράζεσαι, όπως γίνεται και με την ευτυχία. Εμείς κατακτήσαμε την κορυφή του κόσμου, το προσπαθήσαμε, το δουλέψαμε, ήταν ιστορικές στιγμές και για μας και για τον αθλητισμό της Νάουσας, κύριε Δήμαρχε. Στιγμές ιδιαίτερης χαράς και υπερηφάνειας για μας. Όταν όμως γυρίσαμε από το Καζακστάν, ειδικά πριν από 2 εβδομάδες, αυτό που λαμβάνουμε από τον κόσμο κάθε μέρα που περπατάμε και βλέπουμε στα μάτια του κόσμου τη χαρά, τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια, τότε νομίζουμε ότι αυτό που έγινε αποκτά άλλη αξία και γίνεται μεγαλειώδης. Σας ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας.